Κοντά να τρελαθώ, είμαι τόσο χάλια. Κύριε Περιστέρη, έχετε ποινικό μητρό? Όχι, τι είναι αυτό που λέτε, όχι, δεν έχω καθόλου. Ούτε κλείσει την τροχιά δεν έχω. Γιατί, τι σχέση έχει αυτό? Δεν έχετε επιχειρήσει ποτέ αποπλάνηση ανηλίκου? Τι λέτε, γιατρέ, είναι με προσβάλλοντον, είναι δυνατόν. Εμένα όλε με κοπέλε θα είναι ενήλικε. Και αν πήγαμε καμία που δεν ήταν δηλαδή, θα μεγαλόδειχνε νομίζω. Τότε μάλλον κάποιο σα δηλητηριάζει. Με τριπτορελίνα. Με τι? Θα τα πάρω αυτά από κάτω. Θα τα πάρω. Όχι, δεν θα τα πάρω. Ευτύχη! Πού είσαι, βρε Ευτύχη? Καλημέρα! Α! Τι κάνεις? Καλημέρα, να! Εδώ μαζεύω και δεν μαζεύονται. Μήπως θέλεις βοήθεια? Στο μάζεμα? Όχι. Αυτό που είναι μεγάλο αγκούρι είναι το σίδερο. Δεν το μπορώ. Εγώ πάντως έχω χρόνο ελεύθερο αν θέλεις. Και είμαι και πολύ καλός στο σίδερο. Όλοι το λένε. Σε ευχαριστώ, μωρέ, αλλά δεν μου περισσεύουν εμένα για τέτοιες πολυτέλειες. Δεν θέλω χρήματα. Μια εξυπηρέτηση σε ένα όμορφο κορίτσι δεν κάνει τίποτα. Α, δεν ξέρω αν μπορώ να το δεχτώ. Είναι σαν να σε εκμεταλλεύομαι και δεν είναι σωστό. Σώπα, βρε! Μην το κάνεις θέμα. Έρχομαι. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω. Καλή συνέχεια. Τι καλή συνέχεια, καλέ, καλέ, πού πας? Μου έτυχε κάτι εξαιρετικά επίγον. Γεια σας. Τριπτορελίνη, Λουκιά, βλέπεις? Τριπτορελίνη! Με βλούκησε η Δία μου γυναίκα, δεν μπορώ να το χωνέψω στο μυαλό μου αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη, ρε μωρό μου, το μετάνιο. Τι να την κάνω, μωρό, τη συγγνώμη! Εδώ πέρα πήγες να με καταστρέψεις, δηλαδή έπεσα σε κατάδυση, πήγα να κόψω τις φλέβες μου. Ξέρω, Τάκη μου, και αλήθεια σου λέω, ήθελα να σου το πω. Αλλά έτσι όπως έβλεπα, φοβόμουν την αντίδρασή σου να βλέπεις. Να, ρωτώ και την Ελένη, ήθελα να σου το πω. Το ξέρει και η Ελένη, ρε, τι είστε εσείς, ρε. Τι εσύ, μωρία, εσύ, μαύρες γύρες είστε. Συγγνώμη, μωρό μου, συγγνώμη. Αλλά σε πιάσε μανία και εγώ φρίκαρα, δεν ήξερα τι να κάνω, πρέπει να με καταλάβεις. Δεν ήθελα να σου κάνω κακό. Δεν θες να κάνεις κακό, Λουκία, αλλά έκανες το μεγαλύτερο κακό. Με κατέστρεψες. Ο γιατρός είπε ότι πιθανότατα η βλάβη αυτή να είναι μόνιμη, να μην μπορέσω να επανέλθω ποτέ. Ποτέ! Πώς γίνεται αυτό, αφού εμένα η Ελένη μου την κρατάει μόνο. Τι είναι, μωρέ, Ελένη, τι γιατρός, τι φοράει ρόμπα η Ελένη. Ξέρει, Ελένη, προφανώς κάποιο ένζυμο σκόρπισε μέσα στο σώμα μου και έκανε κάποια διέργεση, κάποια χημεία και καταστράφηκα. Αυτό ήταν, Λουκιά, έκλεισε σαν άντρα. Τελείωσε. Όχι, αγάπη μου, όχι, αγάπη μου. Τάκη μου, μωρό μου, θα πάμε παντού, θα πάμε στους καλύτερους γιατρούς. Θα πάμε στην Αγγλία, στην Αμερική, παντού θα σε πάω, μωρό μου, συγγνώμη. Καλά, μέχρι να πάμε εκεί πέρα, πάμε λίγο μέσα να σου πω κάτι. Τι πλάκα μου έκανες. Τάκη, είσαι με τα καλά σου, αστειεύονται με αυτά τα πράγματα! Δεν αστειεύονται με αυτά τα πράγματα, Λουκιά, αλλά πρέπει να σε τιμωρήσω κι εγώ λίγο. Έλα, πάμε μέσα τώρα, έχει περάσει και πήρε αυτή τη τρίπτωλο από τέτοια. Το. Και αφού αγχώνεσαι αρκετά, θα το πάμε από εδώ και πέρα λίγο πιο χαλάρα. Στις αβέβαιες παρακλήσεις προωθήθηκε η κλήσης. Της απόρριψης στο νέφος το εμπέδωσα σαν βρέφος. Μα οι φρούδες οι ελπίδες φέτος θα αναστηθούν ανυπερθέτως. Όχι, όχι. Οι φρούδες οι ελπίδες φέτος θα αναστηθούν ανυπερθέτως. Είναι έτος, φέτος, θα. Πώς είναι, τελειώ. Έχετε άλλα εκτός από αυτά? Δεν το καταλάβω αυτό. Δεν σας άρεσε? Λυπάμαι. Τι? Έκανα λάθος. Όχι. Δεν είστε σαν το ταλέντο που νόμιζα. Τι λέτε, καλέ! Το πρώτο τραγούδι ή το γράψατε κατά τύχη ή το έχει γράψει κάποιος άλλος. Όχι, όχι. Δυστυχώς είστε υπερβολικά έντεχνοι για μας. Άρε Θανάση, τι μου έκανες, άρε Θανάση, τι μου έκανες. Διευθυντής σπουδών, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν μου σε ευχαριστώ. Εγώ δηλαδή δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανες τίποτα, το καλύτερο έκανες. Έκανες ένα λεμονάτο εκπληκτικό. Είμαι πλήρης και στην ψυχή και στο σώμα. Φιλεύω. Ο Στεριάδη. Ναι. Ναι, κύριε Στεριάδη. Αλίμω, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν με ενοχλείτε καθόλου. Δεν σας ακούω, πείτε μου. Ναι. Ναι, οπωσδήποτε. Καταλαβαίνω. Ναι, 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 ναι. Γεια σας, γεια σας, ναι. Τι έγινε, Θανάση μου? Τι έγινε, παιδί μου, τι σου είπε? Το συμβούλιο των καθηγητών δεν ενέκρινε την υποψηφιότητά μου. Προτίμησα ένα φιλόλογο πιο έμπειρο από μένα. Την έχασα την προαγωγή. Πω, ούτε μια μέρα δεν κράτησε η χαρά. Πω, πω, τι καντεμιά είναι αυτή. Τζάμπα και τον Παξίση. Ποιο Παξίση? Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να σημώσεις, Θανάση. Η τύχη δεν έχει την τζάμπα. Ναι, την είδαμε και την τύχη. Πόσα έδωσες? Όχι πολλά. Δηλαδή, αυτός δεν ήθελε στην αρχή να τα πάρει. Λέγε και πόσα έδωσες! Πού είσαι, βρε, τύχη. Τώρα, να το πάρω αυτό το χαρτί. Για μια στιγμή. Τι είναι αυτό εδώ? Καλά,
σου σκαρώ! Γιατί το άνοιξες, τώρα το ξέρουμε! Αυτό εδώ το σημάδι, λέω! Αμαν και αυτό εδώ έχει! Καλά ρε, δεν τρέπεστε! Με σημαδεμένη τράπουλα μας παίζετε, τις φίλες σας κλέβετε! Τι λες βρε Μέλκο, τώρα είσαι με τα καλά σου, μας πέρασες σε εμάς για χαρτοκλέφτες! Εγώ δεν ξέρω να σημαδεύω τράπουλα! Πάχα σας φέρνει γούρι ο Νάνος! Τον βάλετε και σημάδεψε τα χαρτιά! Γεια! Τι έγινε, πώς πήγες στο περιοδικό? Μου πρότεινα να γράφω τη στήλη με τα ζώδια. Μάθα, λέει, ότι έχω απόλυτη ανάγκη από δουλειά και είπα να μου κάνουν μια χάρη. Ακούσε, χάρη σε μένα! Το Μάρκο Ανδρούτσο! Κι εγώ δεν τα πήγα καλύτερα. Ο καινούργιος δικαστής μου απέρριψε 3 αποδεικτικά στοιχεία. Εγώ δεν τα παρουσίασα καλά, δηλαδή. Ο Καλατζίδης με απέλησε, θα βρει άλλο δικηγόρο. Ως έτσι, ε! Μισό λεπτό! Έχω μια δουλίτσα! Μας έδωσε σημαδεμένη τράπουλα ο χαρτοκλέφτης. Και έγινε με ρεζίλες στις φιλενάδες μας. Πού είναι ο πατεώνας, θέλω τα λεφτά μου. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Δεν μπορεί, κάποια παρεξήγηση θα έχει γίνει. Πού είναι ο ευτύχης, θα τον πνίξω, πού είναι. Δεν θα προλάβεις, θα τον πνίξουμε πρώτα εμείς. Λέγε πού είναι. Είπε ότι θα πήγαινε στην Εταλή να την βοηθήσει. Άμα θα πατήσει την κόρη μου, πάμε. Σας παρακαλώ, μην το φερθείτε άσχημα και μου φύγει. Μωρέλα, θα τα πούμε το βράδυ στην οργάνωση, εντάξει. Και βάλω λίγο αέρα στο πισολάστρο. Φούρνο! Ένα με το πάτωμα θα τον κάνω, τον κοντίνο κι άλλο, φούρνο! Τι έγινε, ρε παιδιά, τι πάθαμε! Πού είναι αυτός ο νεκροκαμωμένος εκμεταλλευτής, ο πατεώνας! Είναι στην Καζονιέρα, προσφέρθηκε να μας κάνει κάτι δουλειά τζάμπα. Τζάμπα! Νάτα, σας τα λέω εγώ. Ευτύχης δεν είναι κακό παιδί. Ναταλή μου, θα έρθω αύριο να σιδερώσω και τα υπόλοιπα. Βάζε πλυντήρι εσύ και άσε με να σιδερώνω. Συγγνώμη. Εντάξει, τα σκουπίδια μπορώ να τα πάω εγώ, άστα. Τα σκουπίδια τα πετάει ο άντρας. Θα σου πω κάτι. Πόσο στήγησε αυτό το τσάμπα που λέει ο Κωνσταντίνος, πόσο πήρε αυτός ο άρρωστος? Εμένα δεν μου πήρε τίποτα καλέ. Εγώ απλά βοήθησα λίγο το κορίτσι. Και σε εμάς γιατί πήρες λεφτά? Κι εμείς κορίτσια είμαστε. Έλα. Να σου πω, ρε. Δεν πιστεύω ότι μπαίνεις στην κοπέλα. Εγώ? Εσύ. Τι είναι αυτά που λες? Κοπέλα σου είναι. Ναι, κοπέλα. Ανταλλάγει, δεν μου τα πες αυτά. Ναι, με ρώτησες. Ναι, αλλά στη Μαργαρίτα το τσεπούσα με 100 ευρώ, ε. Και από μένα τσέπωσε. Και τώρα τα πράγματα μου πάνε χειρότερα. Αλλά αυτή φταίει που μας έπεισε ότι είναι γουρλής. Δεν ξέρω για εσάς, εμάς πάντως έφερε πολύ γούρι. Τζούλι! Καταστραφήκαμε! Έπεσε ένα βοκάρι και άφτωσε, πλάκωσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που φτιάχνουμε. Παρακαλώ να μην έχει πάθει να κάνει ζημιά, αλλιώς θα με πάνε μέσα. Φυλακή θα με πάνε. Άρτη τραβάμε τους άλλους. Ωραίο γούρι σας έφερε και εσάς, το είδαμε, τι να σου πω. Πατεωνάκο, φέρ' τα λεφτά πίσω, έλα. Γιατί είμαι ο πατεωνός, εγώ δεν σας ζήτησα τίποτα. Τύχη θέλατε, τύχη σας έδωσα. Και αν έβγαλε και ένα χαρτζηλικάκι τώρα, δεν πειράζει. Ας είχατε μυαλό να μην πιστεύετε σε προλήψεις. Μάλιστα. Εδώ που τα λέμε ένα δίκιο, το έχει ο Ευτύχης. Ευτύχη, μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να σε απολύσω. Δεν χρειάζεται να με απολύσετε, γιατί φορολογείτε. Φεύγω μόνος μου. Καλή τύχη. Ανταλλάκη, εμείς θα τα ξαναπούμε. Τι πέρασε με ένα τσέτ. Θανάση! Τρέκα! Νομίζω ότι έσκασε το καρμό τσίπα. Πάλι! Πήγατε! Πήγατε!